24. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας και θέλω να σας ρωτήσω για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένα ζήτημα που σας απασχόλησε ως κόμμα πολύ έντονα προεκλογικά. Την είχατε χαρακτηρίσει εθνικά επιζήμια. Τώρα βρίσκεστε στο τιμόνι της χώρας και ακούμε αιτιάσεις από την αντιπολίτευση ότι χαμηλώνετε αισθητά τους επικριτικούς σας τόνους. Έχετε μετριάσει τη ρητορική σας. Θέλω να σας ρωτήσω εάν σκοπεύετε να επιφέρετε αλλαγές στη Συμφωνία των Πρεσπών, ποιες είναι αυτές και μέσα από ποια διαδικασία και αν στο προβλεπτό μέλλον ή στο απότερο θα υπάρξει και συνάντηση με τον ομολογό σας από το γειτονικό κράτος. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είχα πει προεκλογικά. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Το ίδιο έχω πει και σε όλες τις διεθνείς επαφές μου, προσθέτοντας όμως αυτό το οποίο πάλι είχα πει προεκλογικά, ότι η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία κυρωμένη από την Ελληνική Βουλή, κατά σέπεια δεν αλλάζει κατά το δοκούν. Αυτή η διαπίστωση είναι μια διαπίστωση την οποία είχα κάνει όταν είχα μιλήσει στην Βουλή, θέτοντας όλους τους βουλευτές πρώτων ευθυνών τους, όταν κάναμε και την πρόταση δυσπιστίας, αλλά και όταν ψηφίσαμε τελικά για την ίδια τη συμφωνία στη Βουλή. Και είχα πει ότι αν η συμφωνία ψηφιστεί και κυρωθεί, είναι μια συμφωνία που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Γιατί η ίδια συμφωνία δεν προβλέπει διαδικασίες τροποποίησης, παρά μόνο έλεγχο της εφαρμογής της. Και να είστε απολύτως σίγουρος ότι θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί ως προς την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας που τη θεωρούμε κακή. Αλλά τη βρήκαμε. Την κληρονομήσαμε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι αυτό το οποίο χρειάζεται συνολικά η Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα στο μέλλον. Και όπως είδατε, μίλησα πολύ εκτενώς χθες για το όραμά μου για τη Μακεδονία, για τη Βόρεια Ελλάδα, για το πώς μπορεί να γίνει η αναπτυξιακή ατμομηχανή της χώρας και των Βαλκανίων συνολικά. Μίλησα για την ανάγκη προστασίας των μακεδονικών προϊόντων. Μίλησα για την ανάγκη να στηρίξουμε το μπραντ της Μακεδονίας, αυτό το οποίο αποκαλώ αυθεντική, πραγματική Μακεδονία, και να κερδίσουμε παγκόσμια το παιχνίδι της επικοινωνίας, για να το πω πολύ απλά. Όταν ο άλλος ακούει Μακεδονία, να σκέφτεται τη Μακεδονία μας, την πραγματική Μακεδονία, την αυθεντική Μακεδονία. Αυτό δεν είναι κάτι που καθορίζεται από τη Συμφωνία. Έχει να κάνει με εμάς, με τη δυνατότητά μας να υποστηρίξουμε την ιστορία μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και αυτό, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα το κάνουμε. Δεν έχει προβλεφθεί ακόμα κάποια συνάντηση με τον κύριο Ζάεφ, αλλά προφανώς κάποια στιγμή θα τον συναντήσω τον κύριο Ζάεφ. Η κυρία Χριστίνα Κοραή από τον New Post και το Action 24 και την